υπέρ των συμβασιούχων, κάτι που θα αποτυπωθεί και σε ψήφισμα συμπαράστασης, αναμένοντας ταυτόχρονα και τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ για το θέμα, καθώς συνεδριάζει αύριο, τάσεται η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων και η πλειοψηφία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για το πρόβλημα που έχει ανακύψει. Το θέμα συζητήθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου το μεσημέρι. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας τόνισε ότι ο Δήμος Ιωαννινών ήταν από τους ελάχιστους που από το Μάιο του 2015 προχώρησε στην παράταση των διμήνων και οκτάμηνων συμβάσεων των εργαζομένων με βάση τη δυνατότητα που του παρήχε ο νόμος, θέλοντας αφενός να ενισχύσει το έργο του τομέα και αφετέρου να δώσει τη δυνατότητα εργασίας σε αυτούς τους ανθρώπους. Όσο για την απόβαση του ελεγκτικού συνεδρίου, ο κ. Μπέγκας σημείωσε ότι δημιουργεί ένα σφιχτικό κλειό γύρω από τους εργαζόμενους, χωρίς να αφήνει περιθώρια παρερμηνιών, θέτοντας και ένα εξαιρετικά στενό πλαίσιο για την εφαρμογή της, περιλαμβάνοντας ακόμη ευθύνες τόσο των αιρετών όσο και των υπηρεσιακών παραγόντων και για την συνέχιση της απασχόλησης αλλά και για την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων επεσήμανε ότι η κατάσταση που διαμορφώθηκε είναι αποτέλεσμα των παλινοδιών και της έλλειψης σοβαρότητας από πλευράς της κυβέρνησης και όχι με ευθύνη των Δήμων. Πρώτον για τους ίδιους εργαζομένους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή εργάζονται στο Δήμο Ιωαννινών με συμβάσεις εργασίας του ζητημένου χρόνου, αλλά και ένα ασφιχτικό περιβάλλον σε σχέση με τις ευθύνες πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων, όχι μόνο του Δήμου Ιωαννινών, αλλά ό,τι ισχύει για όλη την Ελλάδα. Θέλω να παραλάβω ότι εδώ έχουμε μια παλαιοδία και μια έλλειψη σοβαρότητας όσον αφορά τις νομοθετικές εκκλήσεις τις οποίες επέλεξε να κάνει η κυβέρνηση. Δεν έχουν καμία ευθύνη οι Δήμοι για την κακή εξέλιξη η οποία επήλθε μετά την απόφαση αυτή του Ελληνικού Συνεδρίου. Θέλω να παραλάβω ακόμα μια φορά ότι πολιτικά και ουσιαστικά ο Δήμος Ιωαννινών έχει σταθεί δίπλα στο πλευρό των εργαζομένων και σήμερα ακόμα έχουμε διασυνδεσμένες τις πιστώσεις για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις συμβάσεις του ορισμένου χρόνου των εργαζομένων αυτών. Αλλά δυστυχώς πλέον έχουμε τις νέες εξελίξεις. Πρόταση του κυρίου Μπέγκα προς το Σώμα ήταν να εκδοθεί με ένα ψήφισμα συμπαράστασης, αλλά παράλληλα να δοθεί και η μάχη μέσα από τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, δηλαδή της ΚΕΔΕ. Δεν έλειψε όμως και ο προβληματισμός του για το είδος των κινητοποιήσεων που έχουν επιλεγεί και οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα να μην πραγματοποιείται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Εμείς η πρώτη ευθύνη που έχουμε είναι απέναντι στους γιαννιώτες πολίτες, το σύνολο των γιαννιωτών πολιτών. Η υποχρεώση μας είναι απέναντι στο σύνολο των γιαννιωτών πολιτών που μας εξέλεξαν. Για να κάνουμε ό,τι υποστηρίξαμε που θα κάνουμε στον τόπο και βεβαίως να στηρίξουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων του Δήμου. Γιατί κινητοποιούμε αυτές τις σχέσεις, δηλαδή, τιμωρούμε τη Δημοτική Αρχή, τιμωρούμε το Δημότη. Το έχουμε αναλάβει μελετημένος. Ξέρουμε ποιος είναι ο αντίπαλος. Είναι αντίπαλος η Δημοτική Αρχή, είναι αντίπαλος ο Δημότης, είναι αντίπαλος η κυβέρνηση. Και το λέμε και εμείς ξεκάθαρα ότι πιπώνται λανθασμένα χωρίς σοβαρότητα η κυβέρνηση νομοθέτησε σε σχέση με τη σχέση εργασίας των συμβασιούχων εργαζομένων. Το λέμε φωνακτά και τα λάθος και ναι, συμφωνούμε να στηρίξουμε τους εργαζόμενους. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει σε μια ρεαλιστική βάση. Να συμφωνήσω απόλυτα να εκδώσουμε ένα ψήφισμα. Δεν έχω καμία αντίρρηση να φτάσει και ένα ψήφισμα. Στο πλευρό των εργαζομένων τάχθηκαν και οι υπόλοιπες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να λείπουν ωστόσο οι διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις στο θέμα. Για έμπρακτη και ανεπιφύλακτη στήριξη έκανε λόγο ο Νίκος Γκόντας της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας. Κατά την τελευταία χρονιά που είχε την ευθύνη η δική μας παράταξη, έκρινε ότι είναι ορίσου πρόνομο οι εργαζόμενοι και αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι αυτοί σύλλονται στα δικαστήρια. Ανεπιφύλακτα λοιπόν και ανυπόκριτα και όχι υποκριτικά, το λέω αυτό με κάθε νόημα και προς κάθε κατεύθυνση, η δική μας θέση είναι να στηρίξουμε τους συμβασιούχους πρώτα απ' όλα, γιατί κρίνουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη η οποία τους καλύπτει όσον αφορά την κάλυψη διαρκών και παγίων αναγκών. Εκεί λοιπόν που καλύπτονται διαρκείς και πάγιες ανάγκες, και βεβαίως ο τομέας της καθαριότητας, όπου και για άλλη μια φορά επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε κατά της ιδιωτικοποίησης αυτού του τομέα, όπως και του τομέα της ΕΙΑΕ, είμαστε κάθετα υπέρ των εργαζομένων και προς αυτή την κατεύθυνση έχω την βεβαιότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή κινητοποίησης που μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις, ότι θα πρέπει ένα ηχηρό μήνυμα από το σώμα να ξεκινήσει και να φτάσει στα αυτιά εκείνων που μπορούν σίγουρα να ρυθμίσουν το θέμα νομοθετικά και δεν το κάνουν για άλλους λόγους.
Ο Βαγγέλης Καραμπίνας της παράταξης Γιάννα Πολίτης για την ανατροπή που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ επέριψε τις ευθύνες για την ομοιρία των εργαζομένων στις προηγούμενες κυβερνήσεις, λέγοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί να διευθετήσει το θέμα. Μετά την αρνητική απόφαση της Ομέλειας την Παρασκευή 16 Ιουλίου, είναι γεγονός ότι δημιουργούνται προβλήματα για το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων. Εμείς από την πλευρά μας καλούμε την κυβέρνηση να λάβει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να λήξει η ομοιρία των εργαζομένων στην καθαρότητα. Η πληρωμή των συμβασιών που διασφαλιστεί πλήρως από την κυβέρνηση πρέπει να δοθούν λύσεις στο πρόβλημα παρόλο που μειοδοτήθηκε από προηγούμενες κυβερνήσεις. Οι συμβασιούχοι είναι όμοιροι συγκεκριμένων πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εδώ να τονίσουμε ότι άλλοι βλέπουν διαχρονικά τις απολύσεις που έχουν λύσει σε προβλήματα που δημιούργησαν και συντήρησαν. Η συνταγματική πρόβλεψη για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων χρησιμοποιήθηκε ως άλλο. Στην αναγκαιότητα που υπάρχει στον Δήμο, αυτοί οι εργαζόμενοι να παραμείνουν στις θέσεις τους, αναφέρθηκε ο Άρης Μπαρτζόκας της παράταξης Γιάννα τώρα. Αυτό που έχουν είναι όμως η δύναμη των Δημότων. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει η φωνή τους να είναι πάντοτε ενιαία. Γι' αυτό συμφωνούμε ότι οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να προέλθει μέσα από συμφωνία στην ΚΕΔΕ. Διότι αν το κάνει ο Δήμος σε κεντρικό του ψήφισμα, τις δικές του απόψεις, το σίγουρο είναι ότι θα είναι ενιαία. Είναι δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι αυτοί εξυπηρετούν το Δήμο μας, τους έχουμε ανάγκη. Βλέπουμε καθημερινά τα προβλήματα όταν απουσιάζουμε εκεί και γι' αυτό συμφωνούμε και εμείς να υπάρξει μια ανακοίνωση. Οι Δημήτρης Στασούλας της Λαϊκής Εισπύρωσης και Σωτήρης Μαλάμος της Δράσης στάθηκαν το πλευρό των εργαζομένων, χαρακτηρίζοντας ευχολόγια τα όσα είχαν ακουστεί μέχρι εκείνη την ώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να λείπει και η κριτική προς τη Δημοτική Αρχή. Να σημειωθεί ότι οι δύο αυτές παρατάξεις δεν συμφώνησαν με τη μορφή του ψηφίσματος που προτείνει η Δημοτική Αρχή, αλλά επέμειναν στο ψήφισμα που έχει εκδώσει η Λαϊκή Εισπύρωση. Εδώ η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι καθαρή. Πρέπει να ακολουθούν και αν θεσπιστείτε και αυτή η εργασία που παρήκαν. Πληρωμή της αμεσίας που παρήκαμε. Έτσι και δεν περιμέναμε από τη Δημοτική Αρχή να συμφωνήσει με τους αγώνες των εργαζόμενων για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Απ' την άλλη τώρα τι έχουμε. Έχουμε αντισυνταγματικές τις συμβάσεις, αλλά τι έρχεται πίσω από αυτό. Η συνταγματικότητα της ιδιωτικοποίησης ευαίσθητων τομέων της καθαριότητας. Γιατί στην καθαριότητα ουσιαστικά είναι αυτή η συνάδελφη. Ήδη στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή τρέξατε σαν να τα ξέρατε, φέρατε εισήγηση για να ιδιωτικοποιηθούν και μας είπατε για να είσαστε έτοιμοι για ό,τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον και άλλοι τομείς της καθαριότητας και άλλες περιοχές. Και το ψηφίσατε το μέσα. Κι όσο παίρνει την ευθύνη το ότι κλείνουν τα εργοτάξια, οι εργαζόμενοι κατά τον Δήμαρχο ή η κυβέρνηση παίρνει την ευθύνη που κλείνουν τα εργοτάξια. Για την κατάσταση που οδηγεί τους Δήμους. Και αντί να κάνουμε ένα μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση και σε αυτές τις μνημονιακές δυνάμεις, βάζουμε την προφορία στους ίδιους τους εργαζόμενους που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Και τι πρέπει να κάνει ο Δήμος. Να κλείσει το Δημαρχείο και έρθει στην παράσταση του εργαζόμενους. Αυτό πρέπει να κάνει ο Δήμος και αυτό πρέπει να προτείνει και στην ΚΕΔΕ. Όπου ο κύριος Σαντούρης και η ΚΕΔΕ κρίνεται πίσω, δείχνει ότι υπάρχουν θέσεις. Πρέπει να καλυφθούν θέσεις στους Δήμους, αλλά όχι από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, δείχνοντας και αυτό τον τρόπο της απόλυτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως, οι αναφορές των κυρίων Τασούλα και Μαλάμου κατά της Δημοτικής Αρχής για τους χειρισμούς της στο θέμα του τομέα καθαριότητας αλλά και για την καθυστέρηση καταβολής της υπεροριακής απασχόλησης προκάλεσαν την απάντηση από πλευράς του Αντιδημάρχου Δημήτρη Κατριτζίδη και του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Νάστου. Και από την πρώτη στιγμή, παρανομώντας ή βαδίζοντας στα όρια της μη νομιμότητας, ο κύριος Δήμαρχος έβαλε το κεφάλι στο τομέα και συνεχίζει ενώ θα μπορούσε. Να πάρει άλλες αποφάσεις σε κάποιες άλλες σημαντικές στιγμές. Είναι λυπηρό που κανένας δεν το αναγνώρισε. Ακούσαμε τον κύριο Τασούλα να μιλάει, να πάρουμε κάτι μια πρόταση να κάνουμε για τον Τασούλα. Όχι ευκολόγια. Ευκολόγιο. Το οποίο ευκολόγιο ούτε καν είχατε την ευαισθησία να το γράψετε μόνος σας. Το πήρατε σε συγγραφή από 500 ευκολόγια που τρέχουν στην Ελλάδα. Διαφέρθηκε ο κύριος Μαλάμος για μη πληρωμή εργαζόμενων. Όπως είπα και χθες στην τηλεόραση, οι μηνιαίες αποδοχές όλων είναι πληρωμένες και επειδή η κυβέρνηση
προς όφελός τους έκανε αναπροσαρμογή της υπεριοριακής και έκθετης απασχόλησης, ήμασταν σε αναμονή, πιο καλό ήμασταν, ήταν η οικονομική υπηρεσία σε αναμονή των διευκρινιστικών εφαρμοστικών διατάξεων, οι οποίες ήρθαν στις 26 Πέμπτου. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος Ιαρινών πρέπει αυτά να τα εναρμονίσει στο σύστημα που πληρώνει. Πρέπει να υπάρξει ένα Excel, το οποίο τελικά υπήρξε από την εταιρεία που συνεργαζόμαστε, για να μπορέσει να επαναυπολογιστεί στο όφελος η υπεριοριακή απασχόληση. Για αυτήν την απασχόληση μιλάμε ότι δεν έχει πληρωθεί. Έτσι, γιατί εδώ, όταν λέμε είναι απλήρωτοι 6 μήνες, στο μυαλό μας βάζουμε άλλα πράγματα. Έχει καμία ευθύνη ο Δήμος, γιατί από τον εργαζόμενο που έχει συναντηθεί, ο Δήμος χρειάζεται πολύ περισσότερους εργαζόμενους για να μπορέσει και αυτός να σταθεί στα πόδια του. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να κάνει συνεργασία. Δεν μπορεί ανταποδοτικά να προσφέρει στους δημότες, γιατί δεν έχει το ανάλογο προσωπικό. Και το αποχωρεύομαι με νόμο να προσλάβει το ανάλογο προσωπικό. Έκανε τις διαδικασίες στο Δήμος. Αυτές που έπρεπε να κάνει για να προσλάβει στο μέγιστο το προσωπικό που δικαιούταν βάσει νόμου. Τις έκανε. Επομένως, αφήσει το Δήμο. Πλήρωσε τους εταιρεούς, τους πλήρωσε. Αλλά ψάχνουν να βρουν μια αφορμή για να γνωρίσουν κάπου τα πράγματα. Ποιος έχει δεχθεί, ποιοι δεν σκεφτήκανε απέναντι στους εργαζόμενους ότι θα κάνουν οδευτική ρύθμιση. Τι παίρνει, έκανε κάτι. Όπως εξαπάτησε όλο τον ελληνικό λαό με τα ψέματα της τα καθημερινά, εξαπατεί και τους εργαζόμενους. Συμφωνώ με το σωματείο. Και βέβαια πρέπει να αναφερθούμε. Και είμαστε και θα αγωνιστούμε μαζί με τους εργαζόμενους.